Hey, γεια yes, σα, φίλε και φίλοι. Ελπίζω να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιο είμαι, ο Σα. Ρούγκλα, λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι τι θα κάνουμε. θα μιλήσουμε για, για του γυμναστέ και γιατί έχουν τόσο τεράστιου δικέφαλου. <Κι> Πρώτα απ' όλα να βγάλω από τη μέση αυτό που θα τρέχει στο μυαλό των περισσότερων με το που είδανε το βίντεο. Ωραία, και αυτό είναι το φάρμακο. Και κρατήσου, μην το γράψει στα σχόλια, κρατήσου να σου εξηγήσω εδώ πέρα. Α πούμε ότι. Το φάρμακο είναι σταθερά. Ωραία. Ή παίρνουν όλοι φάρμακο στου Ολυμπιακού, ή κανεί δεν παίρνει, ή το ποσοστό των αθλητών που παίρνουν σε κάθε άθλημα είναι το ίδιο. Ωραία. Με αυτή την υπόθεση ε, μπορεί να δει ότι. Ναι, σε άλλα αθλήματα τέτοιοι αθλητές δεν έχουν τόσο τεράστιους δικέφαλους, οπότε δεν είναι το φάρμακο, είναι κάτι άλλο και σίγουρα θα κάνει με την προπόνηση αυτών των αθλητών. Οπότε, αυτό που θα εξετάσουμε είναι τι κάνουν προπονητικά αυτοί οι αθλητέ, πώ λειτουργεί ο δικέφαλο, τι μπορούμε να πάρουμε από αυτέ τι γνώσει. Λοιπόν, για να δούμε του αθλητέ και την προπόνησή του. Αυτό που κάνουν αυτοί οι αθλητέ είναι ότι προσπαθούν να τελειοποιήσουν κάποιε κινήσει τι οποίε θα εκτελέσουν και στου αγώνε. Οπότε αυτέ οι κινήσει είναι κινήσει σταυρό, αυτό με το άλογο, το πλάντ. Τέλο πάντων, οι περισσότερε κινήσει εμπλέκουν τα χέρια. Είναι κινήσει που τι κάνει με τα χέρια και το 90% των αυτών των κινήσεων είναι με κρίκου. Εάν πάρει ένα κρίκο και τον συγκρίνει με μονόζυγο, για παράδειγμα, η μεγάλη διαφορά είναι το κομμάτι τη σταθεροποίηση. Το μονόζυγο είναι σταθερό. Έτσι. Οι κρίκοι παίζουν. Τώρα κράτα το αυτό στο μυαλό σου, ενώ θα πάμε να δούμε πώ λειτουργεί ο δικέφαλο. Ο δικέφαλο λειτουργεί ε, για να κάνει κάμψη του αγκώνα. Έτσι, να φέρει τον καρπό προ το σώμα κοντά. Οπότε είναι αυτό το πράγμα. Βλέπει ότι λειτουργεί ο δικέφαλος. Κάμψη του αγώνα. Έτσι λέγεται αυτή η κίνηση. Κάμψη. Τώρα, όποια, όποια άσκηση κάνει που γυμνάζει το δικέφαλο, θα είναι μια μορφή κάμψη. Είτε είναι με στραβόμπαρα, είτε με αλτήρε, οτιδήποτε. Θα είναι μια μορφή κάμψη. Ακόμα και στο μονόζυγο γίνεται κάμψη. Γίνεται αυτή η κίνηση. Τώρα θα μου πει ναι, αυτό το ξέρα, Ένα και δύο. Δεν βλέπω να κάνει καμία κάμψη κανένα τέτοιο αθλητή. Και ναι, θα σου πω, έχει δίκιο. Και αυτό είναι το πολύ περίεργο. Ότι δεν κάνουν καμία κάμψη. Καμία κίνηση που κάνουν δεν περιλαμβάνει αυτή την κάμψη. παρόλα αυτά, έχουν τεράστιου δικέφαλου. Και εδώ θα πάμε στην άλλη λειτουργία του δικέφαλου. Η οποία είναι και η πιο σημαντική και δεν είναι και τόσο γνωστή. Που είναι σταθεροποίηση. Οπότε λειτουργεί σταθεροποιητικά ο δικέφαλο για να μην σου φύγει ο αγώνα ε, από τη θέση του. Έτσι. Εάν δεν υπήρχε ο δικέφαλο, θα φεύγει ο αγώνα σου. Τώρα υπάρχει ο δικέφαλο, κρατάει τον αγώνα σου. Και κρατάει τον αγώνα να μην φύγει από τη θέση του και σταθεροποιεί τον αγώνα για να μην πηγαίνουν τα κόκαλα και παίζουν έτσι μεταξύ του. Οπότε εκεί ενεργοποιείται πάρα πολύ ο δικέφαλο. Και τώρα θυμίσω αυτό που σου είπα πριν με του κρίκου. Πρέπει να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το σώμα και οι μύε του σώματο για να σταθεροποιήσουν το σώμα και του κρίκου. Και επειδή εμπλέκεται το χέρι, εμπλέκεται ο αγώνα, Άρα θα δουλέψει και πάρα πολύ ο δικέφαλο. Α πούμε, ειδικά σε αυτέ τι κινήσει, για παράδειγμα στο σταυρό που είναι κάπω έτσι, είναι και σε διάταση ο δικέφαλο και λειτουργεί πάρα, πάρα πολύ σταθεροποιητικά. Τι μπορούμε να πάρουμε από αυτό, μπορούμε να πάρουμε του κρίκου. Μπορεί να πάρει κρίκου που είναι πολύ οικονομικοί, μπορεί να του βάλει στο σπίτι σου και μόνο, μόνο, μόνο και μόνο έχοντα του κρίκου, μπορεί να κάνει πάρα, πάρα πολλέ ασκήσει που δεν μπορούσε πριν. Δηλαδή να κάνει μια προπόνηση στο σπίτι και να βάλει και του κρίκου μέσα και να μπορεί να κάνει 20 παραπάνω ασκήσει. Η κρίκη είναι ουσιαστικά η μη πατενταρισμένη μορφή των TRX. Ουσιαστικά αυτό είναι το TRX, έτσι δεν είναι. Οπότε απλά μπορεί να πα να πάρει του κρίκου. Τώρα, κάτι άλλο που κάνουν οι γυμναστέ είναι να δουλεύουν κάθε μέρα αυτή την κίνηση για πολλά πολλά χρόνια. Και αφού εμπλέκεται ο δικέφαλο, δουλεύει ο δικέφαλο κάθε μέρα για πολλά πολλά χρόνια. Οπότε δεν είναι κάτι που έγινε από τη μία μέρα στην άλλη, είναι κάτι που έγινε μετά από χρόνια και μετά από πολύ πολύ προπόνηση και πολύ πολύ καταπόνηση του δικεφάλου. Και τέλο, τηρούν την προοδευτικότητα, δηλαδή γίνονται καλύτεροι προπόνηση με προπόνηση. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν κιλά να σηκώσουν, έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προοδεύσει. Ε, και ένα τρόπο να προοδεύσει είναι ας πούμε, να αυξήσει το χρόνο που κάνει που κρατάς μια κίνηση, ή να αυξήσει τι επαναλήψει, να αυξήσει τα set. Κάθε προπόνηση γίνεσαι καλύτερο. Και αυτό είναι μια ωραία απόδειξη ότι ναι, μπορεί να χτίσει ένα πολύ ωραίο αισθητικό και καλογυμνασμένο σώμα, κάνοντα ασκήσεις με το βάρο του σώματό σου. Οπότε αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σα άρεσε. Εάν σου άρεσε, ξέρει τι να κάνετε. Να κουμπώνει σε αυτό το like, κουμπώνει σε αυτή την εγγραφή. Και ω την επόμενη φορά θα τα πούμε να προσέχει και να γυμνάζεσαι με bodyweight ή και στο γυμναστήριο. <laughs> Αγάπη. Peace. Love.